Είναι μπροστά στους δημοσιογράφους και ετοιμάζεται να πει τι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό. Για να τον ακούσουμε. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο για την συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις αποφάσεις που ελήφθησαν εκεί. Αυτό που έχω να πω εδώ είναι ότι υπάρχει απόλυτη στήριξη στις ελληνικές τράπεζες. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος. Οι τράπεζες είναι και επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και διασφαλίζεται και η ρευστότητά τους. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις καταθέσεις. Απολύτως κανένα. Στα γενικότερα θέματα, η Τράπεζα της Ελλάδος συνδράμει το κυβερνητικό έργο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το συνδράμει βεβαίως μέσα στα πλαίσια της συνθήκης και όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη συνθήκη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το επόμενο Eurogroup να είναι επιτυχημένο και δουλεύουμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Με διαβεβαίωσε τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Οικονομικό Επιτελείο ότι τις επόμενες τρεις μέρες εργάζονται άοκνα προκειμένου την Δευτέρα να υπάρχει μία ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, από το θετικό αποτέλεσμα πιστεύετε ότι θα ανοίξουν οι κάνουλες για την ελληνική οικονομία, ότι θα αλλάξει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας?